Αρχικά, στα δύο λεπτά, εγώ είχα μείνει εντυπωσιασμένος με την ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Τα αγουδούσε όλο το γήπεδο, ήταν μια εκπληκτική ατμόσφαιρα. Από εκεί και πέρα, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να σταθούμε στις αλλαγές. Δεν είμαστε μια ομάδα η οποία έχει απλά 11 παίχτες. Είμαστε μια ομάδα με πολλούς καλούς παίχτες. Ο καθένας μπορεί να μπει στο επόμενο παιχνίδι ή να αλλάξει το παιχνίδι. Αυτό είναι ένα από τα πολύ σημαντικά και καλά στοιχεία που έχει η ομάδα. Ότι οποιοδήποτε παίχτης μπορεί να αλλάξει τη ροή του παιχνιδιού. Και γι' αυτό τον λόγο νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια όχι μόνο στους 11 και 3 που παίξαν, αλλά σε όλη την ομάδα. Σημείωσε το γκολ και πήγε στην κερκίδα. Πανηγύρισε με ένα δικό του τρόπο αυτό του Μαρκ Γκρέγκορι, όπως μας ενημέρωσαν, έναν Ιρλανδό μαγνητή. Τι ακριβώς έκανε να πει για αυτό το πανηγυρισμό, πήγε στη Ραπτέσσερα και να μας εξηγήσει. Όταν ήρθα εδώ, τα παιδιά μέσα μου είπαν ότι μοιάζω με τον Μακγκρέγκορ και είχαμε πει ότι αν θα πετύχω γκολ θα το πανηγυρίσω με αυτόν τον τρόπο όπως πανηγυρίζει αυτός όταν κερδίζει τους αγώνες του. Και το έκανα εκείνη τη στιγμή. Εντάξει, ήταν και μου βγήκε πολύ συνέστημα, πολύ αδρεναλίνη, γιατί ήθελα πάρα πολύ να παίξω καλά. Είχα πάρα πολύ όρεξη, ήθελα να πετύχω ένα γκολ, να βοηθήσω την ομάδα. Τους προηγούμενους 6 μήνες δεν αγωνιζόμουν πολύ. Οπότε ήταν κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Σίγουρα την επόμενη φορά σας δίνω το λόγο μου ότι δεν θα κάνω κάτι τόσο σε εισαγωγικά ακραίο, γιατί δεν θέλω ούτε να πάρω άλλη κίτρινη κάρτα για τέτοιο λόγο. Ήταν λίγο ανόητο αυτό, αλλά σίγουρα θα προσπαθήσω να δώσω τον καλύτερο μου αυτό. Πριν από το παιχνίδι μίλησε σε όλους, μας είπε ότι πρέπει να είμαστε 100% συγκεντρωμένοι, ότι πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας και να επιβάλλουμε το δικό μας στυλ μέσα στο γήπεδο. Εμένα μου είπε ότι πρέπει να είμαι ήρεμος και το παιχνίδι θα έρθει σε μένα. Και μετά το παιχνίδι δεν μίλησα μαζί του, δεν είχα την ευκαιρία να μιλήσω ακόμα μαζί του. Εγώ στέκομαι κυρίως στο γεγονός ότι και τα παιδιά και οι Έλληνες και οι ξένοι είναι εξαιρετικά παιδιά. Με το που ήρθα εδώ ένιωσα, με κάνα να νιώσω σαν να είμαι στην ομάδα εδώ και καιρό. Εξαιρετικό το κλίμα, σίγουρα είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να συνεννοήσεις σε εισαγωγικά και μέσα στο γήπεδο, αλλά επίσης για έναν ποδοσφαιριστή για να μπορεί να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα είναι σημαντικό και να υπάρχει καλό κλίμα εκτός γήπεδου, και το κλίμα είναι εξαιρετικό. Έφυγε από τη Ρεν επειδή δεν έπαιζε πολλά παιχνίδια. Στον ΠΑΟΚ φαίνεται από την πρώτη στιγμή ότι αναλαμβάνει ρόλο πρωταγωνιστή. Τον ικανοποιεί το γεγονός αυτό και ποιοι ήταν οι λόγοι που τον οδήγησε στην απόφασή του να έρθει στην Θεσσαλονίκη στον ΠΑΟΚ. Στην Ρεν πέρασα 2,5 χρόνια. Την πρώτη χρονιά αγωνίστηκα αρκετά. Μετά υπήρχε πολύ μεγάλος ανταγωνισμός στη θέση μου. Δεν μπορούσα να βρω αυτή τη συνέχεια σε παιχνίδια. Είχα 1-2 παιχνίδια και μετά έκανα ένα μήνα να ξαναπαίξω και ξανά το ίδιο. Για μένα αυτό είναι το σημαντικό. Το να υπάρχει μια συνέχεια και μια ροή αγωνιστική. Πιστεύω ότι εδώ θα υπάρχει αυτό το πράγμα και πιστεύω ότι θα πετύχουμε και τους στόχους της ομάδας.